βοηθήσω κάποιον άλλον σε σχέση με αυτό, αλλά... Θέλεις να βοηθήσεις λίγο εμένα? Εδώ σε. Παιδιά, έχει πάρει όλους τους αριθμούς που χρειάζεται. Πραγματικά πάνω... έχει μελετήσει την αριθμολογία. Εγώ δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι κάτι σοβαρό. Και κάποιοι το πιστεύουν πάρα πολύ. Εγώ μ' αρέσει να τη μελετάω την αριθμολογία, αριθμοσοφία. Ξεκίνησα από τον πατέρα μου όλο αυτό το... Αυτός ο ιός, τέλος πάντων, που μπήκε εντός εισαγωγικών, αλλά και τα νούμερα σου τα βγάλα μαζί με τον πατέρα έχεις, μου. Με τον παπά σου, έχεις κάνει όλη αυτή τη μελέτη για μένα. Αυτό θα έχει γράψει, τα έχουμε γράψει μαζί με τον παπά. Αλλά η αριθμολογία, η αριθμοσοφία είναι... Αριθμός ψυχής, αριθμός προσωπικού μήνα, προσωπικού έτους. Κοίταξε να δεις, δεν μας ορίζει, τα ορίζουμε, γιατί ορίζουμε με τη σκέψη μας την πραγματικότητα. Οπότε... όλα αυτά απλά σκιαγραφούν και χαρτογραφούν τον εαυτό μας. Είναι πέντε βασικοί αριθμοί που μπορείς να ορίσεις την πραγματικότητά σου μέσα από αυτούς και βλέπεις το χάρτη σου μέσα από αυτό. Δηλαδή είναι ο αριθμός πεπρωμένου, ο αριθμός πορείας ζωής σου, ο αριθμός ωριμότητας, προσωπικότητας, ψυχής και μετά είναι αυτά που θέλεις να... Τι συμπέρασμα έβγαλες για μένα? Κοίταξε να δεις. Είσαι ένας άνθρωπος, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, αλλά μπορώ να στα πω εντάχει, αυτό θα στα αφήσω. Σήμερα δεν έχουμε. Έχουμε, έτσι. Είσαι ένας άνθρωπος που δεν έχει χρέη. Δεν έχω χρέη. Αυτό. Έχεις αριθμούς πολύ καθαρούς και έχεις αριθμούς που ξεκάθαρα εμπλουτίζουν την καλλιτεχνία. Έπρεπε να ασχοληθείς με την τέχνη σε μεγαλύτερο βάθος. Έχασε η τέχνη. Την ηθοποιία. Έχασε. Να ξέρεις ότι οι άνθρωποι που έχουν τους αριθμούς που έχεις εσύ έχουν να δώσουν πάρα πολύ. Τέλος πάντων, είναι πολύ καθαρή η αριθμή σου. Το όνομά σου, η ημερομηνία γέννησή σου μένει σε ένα πολύ καλό αριθμό σπιτιού τον οποίο ρώτησα. Μόνο τον αριθμό που με ενδιέφερε. Γιατί είναι ακριβώς ίδιος με τον αριθμό πεπρωμένου σου, που είναι ο αριθμός 6. Σε. Ναι, ναι. Και είσαι σε μια χρονιά, σύμφωνα με τα Πυθαγόρια, πειραματισμών. Μάλιστα. Δηλαδή θα πειραματιστείς, θα... Μπορεί να κάνεις ένα ενδεχόμενο γάμο του χρόνου ή να ξαναβρεις, γιατί λειτουργείς πάντα με διτότητα. Ο αριθμός σου είναι το 2. Το 2, Ναι. Είναι η ημερομηνία γέννησή σου, βγάζει 2. Και το 2 τα πάτε καλά με τα τεσσάρια και με τα οχτάρια. Τέλος πάντων, είναι τώρα λεπτομέρειες και πάνε όλα τώρα στο μυαλό μου, αλλά προσπαθώ να σου πω πράγματα τα οποία σε ενδιαφέρουν. Είσαι σε μια χρονιά που θα πειραματιστείς πολύ, πρέπει να κάνεις πολλά ταξίδια. Πρέπει να βρεις πολύ χρόνο για τον εαυτό σου. Και θα έρθουν ανατροπές με τη νέα χρονιά. Καλές. Βασικά. Σε μια χρονιά 6, από 5 προς 6 που λέμε, σε ποια χρονιά βρισκόμαστε του εναετούς κύκλου, γιατί ο Πυθαγόρας χωρίζει τη ζωή σε εναετής κύκλους. Μάλιστα. Χωρίζει τη ζωή σε εναετής κύκλους και σύμφωνα με αυτούς ζούμε αυτά που πρέπει να βάλουμε σε τάξη την κάθε χρονιά. Είσαι σε χρονιά 5, αν δεν κάνω λάθος, και σε χρονιά από 5 προς 6 γίνονται συνήθως οικογενειακά, θα σου πω. Μπορεί να βιώσεις ένα μεγάλο διαζύγιο, να έρθουν καινούργια πράγματα στη ζωή σου και πολλές ανατροπές, αλλά πρέπει να πειραματιστείς πάρα πολύ για να έρθεις σε... Για να μην έρθεις σε κόντρα με αυτά που θα σου έρθουν. Σε 3 χρόνια θα σου έρθουν τα λεφτά που θέλεις, γιατί θα σου φύγουν για πολλά λεφτά, αλλά θα πάνε μαζί αυτά, τα έξοδα και τα έσοδα. Και θα θελήσεις να... Μ' αρέσει που έχω γίνει. Έχω πάρει ρόλο αστρολόγου, αριθμολόγου. Δεν είμαι καθόλου αριθμολόγος. Αλλά επειδή σε διάβασα, ρε παιδί μου, χθες το βράδυ έκατσα και είδα 4-5 πράγματα και είναι πολύ ξεκάθαρα αυτά που έχεις να δώσεις σε αυτή τη ζωή. Μάλιστα. Τι να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Μπορώ να το κρατήσω στο χαρτάκι. Ναι, για σένα.
Για σένα. Το παπά πώς το λένε? Νίκος. Κύριε Νίκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ασχοληθήκατε με τους αριθμούς μου. Πότε θα μας ξανάρθει? Όποτε θέλετε. Εγώ είμαι πάντα εδώ για σένα. Κοίταξε, θα είχε ενδιαφέρον τώρα που καταλαβαίνω τι χρειάζεσαι κιόλας. Mm. Αν μπορείς να πεις στον κόσμο πώς μπορεί να βγάλει κάποια συμπεράσματα κάνοντας κάποιες προσθέσεις, αφαιρέσεις με σημαντικούς αριθμούς της ζωής. Υπάρχουν πολλά βιβλία στην αγορά που μπορείς να αγοράσεις για την αριθμολογία, την Πυθαγόρεια αριθμολογία. Δεν θέλουμε τα βιβλία, θέλουμε σένα. Εντάξει, να έρθω και εγώ στο σπίτι, δεν ξέρω. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω ένα ακόμα πράγμα, ότι βεβαίως ετοιμάζουμε κάτι τηλεοπτικό στο Sky. Από Γενάρη. Θα γίνει με τον Γεωργίου η σειρά η εβδομαδιαία. Το Φαμαγκούστα που λέμε. Και αυτό, μέχρι εκεί μπορώ να πω. Άντε να δούμε. Και Άγιος ο Θεός. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας και χαρά σας.